όσοι βουτάνε, το δάχτυλο στο μέλι, το γλύφουν κιόλας. Κακά τα ψέματα. Τώρα, άμα είναι 5, αν είναι 10. Το θέμα είναι ποιο δάχτυλο βουτάνε. Αν βουτάνε το σωστό δάχτυλο. Α, μπράβο. Άλλοι μπορεί να βουτήξουν. Μπορεί άλλοι να βουτάνε και 2 δάχτυλα και 3. Τρώνε. Όλοι τρώνε. Ναι. Αλλά σκοπός είναι να μην τρώνε πολλά. Να τρώνε λίγα και να δίνουν και στον κόσμο. Αυτό έχει. Οι πλούσιοι θα είναι λίγοι και θα είναι μια κάστα. Και οι φτωχοί θα είναι πολλοί. Αυτό έτσι πάει. Άμα συνεχίσουμε έτσι, βέβαια. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο αυριανός πρωθυπουργός? Ο Μητσοτάκης. Θα τη χαμηλώσει τη φορολογία? Πιστεύω. Πιστεύω και ευχόμαστε. Το πιστεύεις? Ναι. Θα το κάνει ή είναι μόνο λόγια? Πιστεύουμε. Γιατί έτσι πιστεύανε και στον Τζίπρα και τον ψήφισαν και δεν έκανε τίποτα. Πιστεύεις ότι τον έμφυα θα τον κατεβάσει 30% όπως λέει? Ένα 10% το πιστεύουμε. Πιστεύεις ότι θα τον κατεβάσει? Ελπίζουμε. Ξέρεις τι λένε? Ξέρεις τι λένε? Λέμε τώρα παράδειγμα. Λένε ποιος πέθανε, ενώ για τις γυναίκες λέμε ποια παντρεύτηκε. Τους άντρες τους έχουμε για τον τάφο και τις γυναίκες για τα πανηγύρια. Να σου πω, οι άντρες... Γιατί οι άντρες κάνουν πολλές... πώς να σου το πω τώρα... δεν κάνουν καλή ζωή. Τώρα δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη. Δεν κάνουν καλή ζωή. Ενώ οι γυναίκες είναι πιο ήρεμες, πιο αυτά. Σαν απλά και φαΐ, μπράβο, προσέχουν τον εαυτό τους πιο πολύ. Κοιτάζει τα παιδιά, ο άντρας φροντίζει. Η γυναίκα είναι πιο δυνατή από τον άντρα, γι' αυτό ζει πιο πολλά χρόνια. Πιστεύω. Πάμε ντούλα. Το μαλλί το βάφετε? Ναι. Ναι. Για να φαίνουμε ωραία νέα. Μα πάντα είσαι ωραία. Ευχαριστώ, τσιου-τσιου. Και με το φυσικό άσπρο μαλάκι σου. Αυτό το ρόζι είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φλύνω, ναι. Τι κάνετε, κορίτσια? Το πουλάκι τσίου. Καλά είστε, τι ψωνίζετε? Εσένα θέλω που έχεις και φτιαγμένη, περιποιημένη και το μαλλί. Θα φαίνεσαι ωραίο, κορίτσι, θα φαίνεσαι. Έλα. Κουκέτα. Ποια γειτόνισσα έβγαλα? Την Δέσποινα. Ποια Δέσποινα? Που σε έλεγε Αναντάν, μην τα παίρνει αυτά τώρα. Γιατί να μην τα πάρω? Πού είναι τη Δέσποινα, την ψάχνω, πού είναι? Δεν ξέρω, εμεί τώρα ήρθαμε. Τώρα ήρθατε. Για βροχή πάει. Πήγαμε, έχουμε και κοιμημένους στα νεκροταφεία. Πήγαμε και στα νεκροταφεία. Στους δικούς μας ανθρώπους και μετά ήρθαμε μία πόρτα εδώ. Ξέρεις, ξέρουν δεν που πειράζει, είναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Κοίτα, δεν πειράζει. Κάθε Σάββατο έχουμε τιμή και μνήμη στους νεκρούς μας να πηγαίνουμε. Τον άνθρωπο. Έχω 7 χρόνια που τον έχασα. Ξέρεις τι λένε? Η μόνη γυναίκα που ξέρει που είναι ο άντρας είναι η χείρα. Άστα τώρα, μην τα ψάχνεις. Εμείς ζήσαμε καλά και έτσι. Τώρα πώς περνάς? Με τις φιλενάδες μου, όπως βλέπεις. Καφέ, αυτά. Παζάρι, βόλτα. Αυτά. Η ζωή, έτσι, αυτή είναι. Έτσι. Συνταξιούχα. Συνταξιούχα από τον σύζυγο. Του. Του είκα, αλλά μας χαντάκουσαν. Ναι. Μη φαντάζεσαι ότι παίρνουμε και τα λεφτά. Δηλαδή πόσα παίρνει σύνταξη? Τώρα δε, αυτά δεν λέγονται. Πόσα σε κόψαν, πες μου? Κόψαν. Πολλά. Τώρα δεν θυμάμαι. Και το ΕΤΑΜ και όλα. Και το? Στο περίπου. Και το ΕΤΑΜ. Το ΕΤΑΜ και το είκα. Είναι η ασφάλεια που πληρώνουν οι ιδιώτες από την τσέπη τους. Το δεν τα πληρώνει το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ. Είναι πόσα έχουν το ΕΚΑΣ ορισμένοι, ναι. Το ΙΚΑ οι συνταξιούχοι έχουν το ΕΤΑΜ. Ψηφίζεις? Ψηφίζω, αλλά τώρα δεν θα πάω. Γιατί? Γιατί δεν με εκπροσωπεί και δεν με ταιριάζει κανένας. Δεν τον ξέρω. Ναι, αλλά αυτό είναι χειρότερο. Δεν πειράζει. Διαμαρτυρία. Ξέρεις τι θα κάνω? Όχι, θα κάνω το εξής. Θα πάρω 3 ψηφοδέλτια, θα βάλω ανοιχτή παλάμη, μια μούτζα. Αυτό. Ναι. Ναι. Τόσο πολύ εκνευρισμένη. Τόσο πολύ. Ναι. Αντί μην παίρνεις άλλα αυτά. Τώρα που θα έρθει ο Μητσοτάκης, πιστεύεις, έτσι λέει, εκείνος λέει ότι έρχομαι, πιστεύεις ότι χαμηλώσει τη φορολογία? Θα τη χαμηλώσουν. Ναι. Από εκείνους άρχισαν, από το Πασό και από τη Νέα Δημοκρατία και εκείνοι μας χαντάκουσαν, έκλεψαν. Τι λέμε τώρα? Και ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα αποτελείωσε όλα. Σε μια οικογένεια, ότι είναι ο ένας είναι και ο άλλος, έτσι δεν λένε? Έτσι είναι, ρε παιδί μου. Έτσι είναι. Έχουμε ιστορίες για τα λιοντάρια, έχουμε πολλά. Ξέρεις τι λένε? Δεν ξέρω, βλέπεις τηλεόραση? Στην Ιαπωνία, δεν ξέρω αν το είδες αυτό το ρεπορτάζ τώρα που παίζει πάρα πολύ. 1 στους 10 δεν έχει κάνει σεξ μέχρι τα 40, γιατί δεν έχει προλάβει, λέει, λόγω δουλειάς. Κοίταξε, μήπως εδώ τι κάνουν? Έτσι πως μας έχουν καταντήσει. Εσύ είχες κάνει μέχρι τα 40? Κοίταξε, το υδραυλικό. Ναι. Το υδραυλικό θέλει, θα πεις, βλέπεις, δίνει εντολή στον εγκέφαλο, ναι, κατεβαίνει τετροστερόνι και έχουμε ιστορίες, έτσι. Εδώ εμείς έχουμε πάθει, έγινε ακίνητο τελείως.
Ακίνητο. Άμα είσαι στεναχωρημένος, τι θα κάνεις. Εσύ σεξ δεν κάνεις. Τώρα θα αρχίσω με όπισθεν. Τι εννοείς. Έχει το αμάξι μπροστινή ταχύτητα. Ναι, που μπήκαμε. Έχουμε και πισιγή. Το θέμα είναι τι έχει πίσω. Έτσι πως έχουμε καταντήσει. Κάνεις ό,τι βρεις, ε. Τείχο, τείχο λέει. Τείχο. Τείχο, τείχο. Ντρέπεσαι.